Οι υψηλές θερμοκρασίες ακόμη για την εποχή σημειώνονται και βέβαια η τουριστική περίοδος δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Ωστόσο, σύμφωνα με τις δράσεις, με τις ενέργειες που αναπτύσσουν οι κατατόπου σύλλογοι, αλλά και μεμονωμένα επιχειρηματίες και εμπλεκόμενοι με τον τουρισμό, υπάρχουν και θετικά αποτελέσματα. Για την περιοχή της Σάρτας, στον ομό της Σάρτας, θα μιλήσουμε τώρα με την πρόεδρο του Συλλόγου Ιδιοκτητών Ενοικιαζόμενων Δωματίων Τουριστικών Καταλυμάτων Οάραχθο του νομού Άρτας, αλλά και πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Κορονησίας, την κυρία Γεωργία Πατέντα, την οποία έχουμε κοντά μας. Κυρία Πατέντα, καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρία Βίκη. Λοιπόν, ακόμα οι θερμοκρασίες είπαμε ότι είναι υψηλές, που σημαίνει ότι ο κόσμος επιλέγει τα παράλια, επιλέγει να πάει να κάνει το μπάνιο του. Και παράλληλα να πάει και σε κάποιο ορεινό μέρος της Σάρτας, από τα πολύ όμορφα επίσης που έχουμε, να απολαύσει τον καφέ του, να απολαύσει το φαγητό του. Ήταν μια καλή χρονιά, είναι μια καλή χρονιά η φετινή για την Άρτα. Πραγματικά, κυρία Ευαγγελίου, φέτος είχαμε πολλά προβλήματα. Ξεκίνησε η χρονιά λόγω του κορονοϊού με πάρα πολλά προβλήματα που αγγίξαν τον κλάδο μας πάρα πολύ άσχημα. Ευτυχώς είχαμε μια πάρα πολύ καλή σεζόν. Πραγματικά ο κόσμος προτίμησε την περιοχή μας, όλη την Ήπειρο, γιατί όλη η Ήπειρος προσφέρεται, η Ήπειρος των τεσσάρων εποχών, έτσι. Προσφέρεται λοιπόν όλη η Ήπειρος για όλες τις εποχές. Φέτος λοιπόν είχαμε επισκεψιμότητα στην περιοχή μας που άγγιξε 100% την πληρότητα. Πάρα πολύ θετικό, έτσι. Πάρα πολύ θετικό, και το επίσης θετικό είναι ότι είχαμε και Έλληνες πολλούς επισκέπτες, οι οποίοι προτίμησαν την περιοχή μας, και η Ήπειρος δεν είχε καθόλου κρούσματα, ήταν μηδαμινά τα κρούσματα στατιστικά με τον πληθυσμό μας και την επισκεψιμότητα που είχαμε, ήταν πολύ υψηλή. Πήγαμε πάρα πολύ καλά. Σιγά σιγά τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει και η Άρτα να έχει το δικό της μερίδιο, αν θέλετε, σε όλο αυτό τον τουρισμό, την επισκεψιμότητα, το μεγαλύτερο αριθμό. Σε αυτό έχετε συμβάλει καθοριστικά. Και ως άνθρωποι που εμπλέκεστε με τον τουρισμό γενικότερα, αλλά και μεμονωμένα ο καθένας σας, κάνει τις δικές του προσπάθειες, όχι για το ατομικό του συμφέρον, αλλά περισσότερο με τρόπο συλλογικό. Και αυτό φαίνεται μέσα από εκδηλώσεις οποίες έχετε κάνει και έχετε αφήσει να διαφανεί, κυρία Πατέντα. Πραγματικά ο σύλλογός μας, ο Άραχθος, ναι. Δραστηριοποιείται στο χώρο πάρα πολλά χρόνια και κάνουμε προσπάθειες μέσω της περιφέρειας, του Δήμου, οι οποίοι είναι δίπλα μας και μας βοηθούν σε κάθε βήμα, να προβάλλουμε και να προωθήσουμε τον τόπο μας, τις επιχειρήσεις μας και τον τόπο μας. Γιατί ο τουρισμός, όπως έχουμε ξαναπεί, δεν είναι μόνο τα καταλύματα, η διαμονή, είναι και σωρό άλλες δραστηριότητες, πολύ ενδιαφέρουσες, οι οποίες, συμπληρώνει μία την άλλη. Ναι. Πραγματικά, ο σύλλογός μας έχει κάνει πάρα πολλά βήματα. Έχουμε δίπλα μας, όπως σας είπα, την περιφέρεια, μας βοηθάει για την διαφήμιση, την προβολή, την οργάνωση, το Δήμο της Άρτας, ο οποίος και αυτός μας συμβουλεύεται, έχει κάνει μια πολύ καλή Επιτροπή Τουριστικού Προβολής του Δήμου Αρταίων. Συμμετέχετε και εκεί, έτσι, δεν είναι? Βεβαίως συμμετέχουμε, βεβαίως συμμετέχουμε. Και έχουμε δύο αποτελέσματα. Έχουμε πολύ καλά... πολύ καλούς υπαλλήλους, πρέπει να το αναφέρω αυτό και να το πω. Ο Θανάσης ο Αρκουμάνης και ο Νίκος ο Αποστολόπουλος είναι δύο πολύ καλά παιδιά που συνεργαζόμαστε άψογα στο Δήμο, αγαπάνε τον τόπο τους και προωθούμε όλοι μαζί την περιοχή μας. Πέρα από αυτό όμως, εσείς έχετε κάνει ακόμη ένα μεγαλύτερο βήμα. Πριν από δύο χρόνια, αν θυμάμαι καλά, συζητώντας μαζί σας, ένα καλοκαιρινό βράδυ στην Κορονησία, θυμάμαι που λέγαμε για κάποιους επισκέπτες οι οποίοι μένανε στην Κορονησία, στα καταλύματα, και εσείς σκεφτήκατε ότι δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι κάθε μέρα να είναι στην Κορονησία. Εντάξει, θα τους δείξω αυτό, κάτι όμως πρέπει να κάνω να τους κεντρήσω το ενδιαφέρον για να μείνουν λίγο περισσότερο. Από δική σας λοιπόν τότε πρωτοβουλία ξεκίνησε, γιατί εγώ θυμάμαι να ρωτάω με απορία, καλά γίνεται αυτό? Και μου είπατε, ναι, εγώ φέτος το ξεκίνησα. Ο λόγος για τις κρουαζιέρες στο Αναμβρακικό, μια πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία από τη δική σας την πλευρά, μια πολύ όμορφη ιδέα η οποία έρχεται όχι μόνο να υλοποιηθεί, αλλά συνεχίζει και μάλλον αρέσει πάρα πολύ
στον κόσμο, στους επισκέπτες και στους, στους ντόπιους να το κάνουμε. Πραγματικά ξεκίνησε η ιδέα τελείως ερεσιτεχνικά, μέσα από τους πελάτες, τους επισκέπτες του τόπου μας. Είδαμε ότι το ενδιαφέρον ήταν πολύ υψηλό, γιατί ο αλλιευτικός τουρισμός και οι κρουαζιέρες μέσα σε ποτάμι, μέσα σε κόλπους και στα πελάγια είναι ανεδεδειγμένο σε άλλες περιοχές. Ναι. Στη δική μας λοιπόν περιοχή υπήρξε το ενδιαφέρον, ερεσιτεχνικά στην αρχή με ψαροκάικα, βάρκες του τόπου μας, αλλά ο φίλος μου ο Γιάννης ο Γιωβάνος από την Πρέβεζα το έχει αναδείξει πραγματικά επαγγελματικά. Έχει δύο σκάφη πολύ μεγάλα, τα οποία παίρνουν από 40 άτομα το κάθε σκάφος και κάνει τις κρουαζιέρες στον Αμβρακικό κόλπο. Με ελάχιστο κόστος λοιπόν μπορεί κάποιος, αν θέλει, να κάνει κρουαζιέρα στον Αμβρακικό κόλπο. Τι μπορεί να δει στον Αμβρακικό, δηλαδή τι θα τον πάει μία βόλτα από τις νησίδες που υπάρχουν, θα τον αφήσει στην Πρέβεζα ή στην Κορονησία να πιει καφέ και θα τον επιστρέψει? Το ευχάριστο είναι ότι μετά από συζητήσεις με τον κύριο Γιωβάνο, ζητήσαμε σαν σύλλογος να έχουμε αφετηρία την Κορονησία, για να μπορούμε ο πληθυσμός της Άρτας και των χωριών του νομού μας να μπορούν να έχουν πρόσβαση από την Κορονησία να ξεκινήσουν την κρουαζιέρα τους. Και γι' αυτό το λόγο στις 19 Σεπτεμβρίου, στις 10 η ώρα το πρωί, θα ξεκινήσει η κρουαζιέρα από την Κορονησία. Είναι από τις 10 μέχρι στις 3 η ώρα το απόγευμα. Έχει πάρα πολύ ωραίες εικόνες, δράσεις, μπορούν να... θα δούνε δελφίνια, χελώνες, θα βρεθούν στη φύση οι επισκέπτες. Στο μοναδικό Αμβρακικό πραγματικά θα τους χαρίσει ένα τετράωρο γαλήνης, ηρεμίας και ψυχικής ευεξίας. 19 Σεπτέμβρη, το ερχόμενο το παραπάνω Σάββατο. Το παραπάνω Σάββατο. 19, 10 η ώρα το πρωί. Ξεκινά κανείς από εκεί, βλέπει, περιηγείται, βλέπει τα δελφίνια, βλέπει τον πανέμορφο υγροβιότοπο του Αμβρακικού. Υπάρχει στάση ενδιάμεση κάπου, δηλαδή μπορεί κάποιος να σταματήσει στην Πρέβεζα σαν σταθμός, ενώ ή στη Βόνιτσα ή σταματάν κάπου αλλού, κυρία Πατέντα? Στο συγκεκριμένο τώρα είναι η πρώτη φορά που θα ξεκινήσει από την Κορονησία. Ναι. Και το πρόγραμμα που έχει βγει είναι ότι θα πάνε να δούνε το παραδοσιακό τρόπο ψαρέματος στον Ταλιάνι. Α, τον Ταλιάνι. Θα δούνε δελφίνια. Θα κάνει μια στάση. Τώρα ακριβώς όμως δεν μπορώ να σας ενημερώσω. Εντάξει. Για το ακριβής πρόγραμμα. Δεν το θυμάμαι απ' έξω αυτή, ναι, τη στιγμή. Ναι. Και όσοι αρτινοί θέλουν μπορούν να είναι 10 η ώρα το πρωί στην Κορονησία, στο λιμάνι της Κορονησίας, από όπου θα ξεκινήσει και η κρουαζιέρα του Αμβρακικού. Καλό είναι να ενημερώσουν πρώτα τον κύριο Γιωβάνο, είτε εμένα τηλεφωνικά, που μπορούμε να κλείσουμε θέσεις, γιατί θα υπάρχει σίγουρα πληρότητα. Και λόγω του COVID, από 40 άτομα, 20 άτομα το κάθε σκάφος θα έχει. Άρα λοιπόν πρέπει οι θέσεις να κλείσουν από νωρίτερα και όσοι επισκέπτες ενδιαφέρονται να κάνουν την κρουαζιέρα, καλό θα ήταν να μας ενημερώσουν νωρίτερα. Να ξαναγυρίσω λίγο. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο, έτσι, ένας πολύ ωραίος εμβόλυμος τρόπος να προσεγγίσετε ακόμη μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών. Να ξαναγυρίσω όμως στην τουριστική περίοδο και να ρωτήσω, με το θέμα του κοινωνικού τουρισμού, με τα βάουτσερ που δόθηκαν φέτος, με τα εισιτήρια που δόθηκαν, υπήρξε προσφορά και ζήτηση για τα μέρη της Άρτας? Βεβαίως, ήταν ένα πολύ καλό κίνητρο τα βάουτσερ για να αυξήσουμε την τουριστική σεζόν. Mm-hmm. Διότι έναν Αύγουστο σίγουρα είχαμε δουλειά, πάντα είναι ο Αύγουστος δυνατός μήνας, ο Ιούλιος επίσης κύλησε πάρα πολύ καλά για μας, για όλη την Ήπειρο και ιδιαίτερα για την Άρτα, που μπορώ να πω. Και όμως λόγω του καιρού και της ευκαιρίας του βάουτσερ συνεχίζεται η τουριστική σεζόν μέχρι Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Mm-hmm. Είναι μέχρι τέλους του χρόνου η ημερομηνία λήξης των βάουτσερ και περιμένουμε τους επισκέπτες στα καταλήμματά μας να τους φιλοξενήσουμε και μέσω αυτής της ευκαιρίας που τους έδωσε το κράτος. Φέτος υπήρξε και η ματέωση των εκδηλώσεων, των καλοκαιρινών εκδηλώσεων, που ήταν άλλο ένα ακόμη όπλο στα χέρια σας, εντός εισαγωγικών, για την προσέλκυση τουριστών. Ωστόσο, θεωρώ ότι ο οργάνωση και σχεδιασμό δεν τελειώνει από εσάς, σαν φορεί, σαν σύλλογοι, οι οποίοι στοχεύουν όλο και πιο ψηλά. Βεβαίως, εμείς σαν πολιτιστικό σύλλογο Κορονησίας αναβιώσαμε το ψαράδικο πανηγύρι μετά από πολλά χρόνια πέρυσι.
Και ήταν μια πολύ καλή χρονιά. Και με πολύ κόσμο. Με πολύ κόσμο. Πραγματικά μας προτίμησαν οι συμπολίτες μας και πιστεύουμε ότι και φέτος θα κάναμε ακόμα καλύτερο το ψαράδικο πανηγύρι. Βέβαια, λόγω της κατάστασης ακυρώθηκαν τα πάντα. Αλλά αυτό μας έδωσε και την ευκαιρία να οργανώσουμε καλύτερα την επόμενη χρονιά. Mm-hmm. Η ζωή συνεχίζεται, να έχουμε υγεία, να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε ό,τι δυσκολίες μας φέρνει ο καιρός και ο χρόνος. Και πιστεύω ότι το επόμενο καλοκαίρι θα διασκεδάσουμε και θα χορέψουμε όλοι μαζί όπως συνήθως κάνουμε. Πόσο ψηλά θα βάλετε τον πήχη για του χρόνου, αν όλα πάνε καλά? Αν όλα πάνε, είναι πολύ μεγάλο το διάστημα. Εμείς όμως στη διάρκεια του χειμώνα θα προσπαθήσουμε να πραγματικά να βάλουμε ψηλά τον πήχη, να έχουμε καλές ορχήστρες στην περιοχή μας, να διασκεδάσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί. Προσέξτε, γιατί ο σύζυγός σας και φίλος μου, ο κύριος Σωτήρης Νάκας, θα σας μαλώσει και θα με μαλώσει αν αυτά που επιλέγετε δεν είναι παραδοσιακά και ξεφεύγουν από τα όρια της παράδοσης. Και εκεί το κάνει με τον πιο αυστηρό τρόπο. Αστειεύομαι. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Καλή συνέχεια και να υπενθυμίσουμε σε όλους ότι όποιος θέλει να δει τη μαγεία, να απολαύσει τη μαγεία του Αμβρακικού μέσα στον κόλπο με τα δελφίνια, με τις χελώνες καρέτα-καρέτα που υπάρχουν, με τους εροδιούς, φαντάζομαι ότι υπάρχουν, με τους κορμοράνους. Φλαμίγκος. Τα φλαμίγκος, τη μαγευτική φύση λοιπόν του Αμβρακικού. Το ερχόμενο Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, η κρουαζιέρα ξεκινά από την Κορονησία στις 10 το πρωί. Μάλιστα. Και επιστροφή στις 3 στη βάση. Στις 3 το μεσημέρι, ναι. Κυρία Πατέντα, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.